Όπως και λίγο διαφορετικά, ξεκινήσω καταρχήν τι πήγε στραβά στην περσινή σεζόν και τι είναι αυτό που δεν θέλετε να επαναλάβετε εν ώψη της επόμενης. Το έχετε σκεφτεί, δηλαδή το έχετε δουλέψει στο μυαλό σας και να πούμε ότι θα την επαναλάβετε. Εντάξει, είχαμε κάποια άτυχα αποτελέσματα, δεν ξεκινήσαμε καθόλου καλά. Συνεχίζαμε να δουλεύουμε καθημερινά. Πιστεύω βελτιώσαμε το τρόπο να επικοινωνούμε με τον κύριο Κιμάντα Τρίτε. Αυτό που δεν θέλαμε να επαναλάβουμε είναι να μην κάνουμε τόσα λάθη, ατομικά, ο καθένα και ομαδικά, και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τον τρόπο του παιχνιδιού μα. Μια μεγάλη μέρα στον ανταγωνισμό, φέτο επιτύχθηκε η μεταγραφή τερματοφύλακα για τη δική σα θέση. Εντάξει, ο υγιή ανταγωνισμό είναι πάρα πολύ καλό. Βοηθάει κάποιον τον ασφαλιστή να βελτιώνεται, να δουλεύει καθημερινά για να μπορέσει να βοηθήσει την ομάδα. Για να θυμάσαι εσύ, βλέπαμε την οι στόχοι, πρώτα από την κυβέρνηση, ήρθε η έξοδο του Τσάπου Λιγότη και του Πρωθυπουργού Πλέον, είναι το πρωτάθλημα ο βασικό στόχο, ο βασικό τρόπο στο μυαλό τη υποδοχή ΣΑΕ. Όλοι είναι σημαντικοί στόχοι για την ομάδα, αλλά πρώτα απ' όλα είναι το πρωτάθλημα. Εμεί θα παίρνουμε κάτι πρέπει να κερδίσουμε, να είμαστε όσο κοντά γίνεται στην πρώτη θέση και να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Από εκεί πέρα θα πάμε να φτάσουμε πάλι στο τελικό του κυπέλου, να το κατακτήσουμε, όπω κάναμε πριν δύο χρόνια. Και από εκεί πέρα ο στόχος της Ευρώπης είναι να προκριθούμε στο πρώτο γύρο, να κλειδώσουμε τουλάχιστον τους ομίλους του Europa League και από εκεί πέρα όλοι. Έχει μεγάλη κουβέντα που ξέρεις και εσύ προφανώς, έχεις ακούσει στο Λίξ, ξέρω ότι θα πει, σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνίας του Φυλάκου και αν υφίσταται κάποια προβληματική και γενικά μια κουβέντα η οποία γίνεται χωρίς να ξέρετε πέψω, το οποίο δεν είναι εκλεκτές προπονήσεις ή δεν υπάρχουν και αυτοί που τώρα το λένε αυτούς και για τόσο προετοιμασία. Ποια είναι η δική σου άποψη πάνω σε αυτό, γιατί είναι μια γενική συζήτηση που αφορά του τροπολογιστέ. Η δική μου άποψη είναι ότι με τον τέταρτο χρόνο τώρα ξεκινάω. Δουλεύουμε καθημερινά με τον προπονητή μα και όλοι μαζί τώρα το φυλάκι σου ήταν την αρχή τη χρονιά που ήρθα και εγώ. Δουλεύουμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε καθένα σε αδυναμίε του και με τον τρόπο παιχνιδιού που χρειάζεται ο προπονητή. Και πιστεύω ότι όσο περνάει καιρό δουλεύουμε ακόμα καλύτερα. Γιάννη, αν και έκανε μια πολύ καλό φίνη στην περσινή σεζόν, πάλι σου είναι εκτός εθνικής. Πώς το βλέπεις, πώς το σκέφτεσαι, σου είναι στο μυαλό σου η εθνική? Εντάξει, δεν είμαι αρμόδιος εγώ να καθορίσω και στην εθνική. Όπως είπες και εσύ, έκανα ένα πολύ καλό φίλο στο τέλος της χρονιάς. Ακόμα και εγώ στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά, να βοηθήσω την ομάδα μου και να κάνει να έρθει και αυτή η κλίση. Γιάννη, πόσο πιο όρημη είναι πλέον η ΑΕΚ για να διεκδικήσει μια πρόκληση σε ομίλους, είτε Champions League είτε Europa League? Όσο περνάνε τα χρόνια και οι παίχτες που παίζουν και ευρωπαϊκά παιχνίδια και περισσότερα παιχνίδια είναι πιο όρημοι και πιο έμπειροι σε αυτή τη διοργάνωση. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε, όπως δουλεύουμε αυτές τις μέρες και τις επόμενες μέχρι τις 24 μέρες θα έρθουμε πίσω στο